Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρώτη συνεδρίαση της Βουλής μετά τις ευρωεκλογές και πρέπει να ομολογήσω ότι και εμείς είχαμε μία αβεβαιότητα σε σχέση με το ποιον υπουργό θα δούμε στο κυβερνητικό έδρανο, διότι οι διαρροές από την κυβερνητική πλειοψηφία, κύριε Στυλιανίδη, ήταν ότι επίκειται ανασχηματισμός. Και βέβαια, αν κρίνουμε και από τη δική σας θητεία και τα αποτελέσματα της θητείας του διαδόχου σας, είναι σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πάντα. Αλλά το μείζον ζήτημα δεν είναι αυτό. Το μείζον ζήτημα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι έλαβε το μήνυμα. Και πώς το ερμήνευσε? Να συνεχίσετε, λέει, ακόμα πιο επιτακτικά, ακόμα πιο επίμονα στην ίδια πορεία. Αυτό δεν σημαίνει έλαβα το μήνυμα. Αυτό σημαίνει ή ότι είστε μια πολιτική δύναμη εξαιρετικής κουφότητας ή ότι κάνατε ότι δεν ακούσατε. Διότι έχετε πέσει στους μικρομεσαίους από το 52% που το καταγράψατε πριν 12 μήνες στο 28%. Και αυτό είναι το σημειακό. Ποιο είναι το γενικό? Ότι χάσατε 1.200.000 ψήφους. Δεν έχει υπάρξει γρηγορότερη κατάρρευση εκλογική στην σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, ούτε στα μνημόνια, ούτε μεταξύ 2009 και 2012, διότι εκεί μεσολάβησε μία τριετία για να γίνει η κατάρρευση. Και πλανάστε πλάνη νικτράν, εάν νομίζετε ότι το 28% είναι κατοχυρωμένο. Διότι κοιτάξτε τη σύγχρονη πολιτική ιστορία και δείτε τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά από γενικές εκλογές, είτε εθνικές είτε ευρωεκλογές. Κόμματα που έχουν σχετικά μεγάλη επιρροή καταγράφουν στις δημοσκοπήσεις χαμηλότερα ποσοστά από το εκλογικό που καταγράψανε προσφάτως. Συνεπώς, πρέπει να ετοιμάζεστε και εμείς να ετοιμαζόμαστε για ενδεχόμενες εκπλήξεις. Το πολιτικό σκηνικό που είχαμε πριν την Κυριακή των ευρωεκλογών αποτελεί παρελθόν. Δεν ακούω πλέον πουθενά, ούτε στα τηλεοπτικά πάνελ, ούτε πουθενά το 41%. Και αυτό είναι, νομίζω, μια θετική καταγραφή. Λάβατε το μήνυμα? Κανένα μήνυμα δεν λάβατε. Κανένα μήνυμα δεν αξιολογήσατε, διότι έλαβα το μήνυμα σημαίνει: έλαβα το μήνυμα, ακυρώνω την τεκμαρτή φορολόγηση των επαγγελματιών που σας τιμωρήσανε. Έλαβα το μήνυμα, μειώνω τους έμεσους φόρους. Διότι επίστη η κοινή γνώμη ότι οι έμεσοι φόροι είναι στη ρίζα του προβλήματος της ακρίβειας, παρατηρώντας τι γίνεται και διεθνώς. Έλαβα το μήνυμα, τέλος, σημαίνει ότι θα αρθεί η ασυλία και του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Παπαδόπουλου για να πάνε στη δικαιοσύνη και να μάθουμε τι έγινε με τα Τέμπη. Κανένα μήνυμα, λοιπόν, δεν έχετε αξιολογήσει. Επιμένετε στην ίδια πορεία και θα επιμείνουν στην ίδια πορεία και οι εκλογικές τάσεις οι οποίες καταγράφηκαν. Το ίδιο και ακόμα πιο ελπιδοφόρο είναι ότι χάσατε ξανά, επανήλθε αυτό που προσδοκά η προοδευτική παράταξη, η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις νέες ηλικίες. Όχι, δεν έχουμε εμείς ένα αποτέλεσμα για το οποίο μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Λάβαμε και εμείς μήνυμα. Και το μήνυμα που λάβαμε εμείς είναι ότι πρέπει να μπει ένα τέρμα στον κατακαιρματισμό και στον εμφύλιο μεταξύ των προοδευτικών δυνάμεων. Και θα το αξιολογήσουμε και θα το δείτε και εσείς ανησυχούντες και ο ελληνικός λαός και ο προοδευτικός κόσμος με τις προσδοκίες του για λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν λύσεις και δεν θα προχωρήσετε σε αυτές. Σας έχουμε ζητήσει να μειώσετε τους έμεσους φόρους και σας προκαλούμε. Πάμε μαζί στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Να δούμε πού έχει πάει η κουβέντα περί κοστολόγησης. Διότι σας διέσυρε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την ανακοίνωσή του. Όπου πέσανε οι φωστήρες, οι πριτάνοι των κοστολογήσεων που κάθονται στο Μαξίμου, 1 δισεκατομμύριο έξω. Αν συγκρίνετε τα χαρτιά, το Γενικό Λογιστήριο έξω σας έχει πετάξει 1 δισεκατομμύριο έξω, offside, κατά το κοινό λεγόμενο, σε σχέση με την κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την οποία είχατε πραγματικά μεγάλη πρεμούρα να την προχωρήσετε. Λάβατε το μήνυμα. Τι σημαίνει λάβατε το μήνυμα? Δεν θα προχωρήσετε στις περικοπές των συντάξεων χειρίας? Δεν θα προχωρήσετε στη μείωση του επιδόματος ανεργίας? Ποιο μήνυμα λάβατε? Τι μήνυμα λάβατε? Τι καταλάβατε? Ότι σας είπανε συνεχίστε να διαλύετε τα δημόσια νοσοκομεία? Αυτό καταλάβατε από το αποτέλεσμα των εκλογών?
Δεν σας απασχολεί που η χώρα μας είναι τελευταία στις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν σας απασχολεί που οι επενδύσεις αυτές είναι κυρίως αλλαγές χαρτοφυλακίων και εξαγορές ακινήτων. Δεν έχετε μπροστά σας τα δομικά προβλήματα τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης. Και έρχεται και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Ήτανε και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος πριν αναλυτικός και βεβαίως ο εισηγητής μας ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Καταγράφουμε τις ενστάσεις μας και για το πώς έγινε ο διαγωνισμός που είχε μόνο ένα συμμετέχοντα και για τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που έπρεπε να έχει η τοπική κοινωνία και η τοπική οικονομία και δεν τα έχει και για τη χαμηλή ετήσια αμοιβή και για την πιθανότατη εμπλοκή του δημοσίου στις επενδύσεις επειδή οι προβλεπόμενες δαπάνες από τον ιδιώτη δεν είναι αρκετές. Ο λαός, κατά τη γνώμη μας, όπως σας είπα, σας έχει στείλει ένα συντριπτικό μήνυμα το οποίο αρνείστε να διαβάσετε. Βεβαίως αυτή τη στιγμή έχετε το ίστατο επιχείρημα ότι δεν υπάρχει απέναντι μία αξιοπιστία ισχύως που να προβάλλει ως άμεσο το ενδεχόμενο της πολιτικής αλλαγής. Σας καλούμε να μην βιάζεστε, διότι οι εξελίξεις στις πολιτικές θα είναι πυκνές. Στη Γαλλία τις προηγούμενες μέρες και στη βάση του αποτελέσματος των ευρωεκλογών, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας προκήρυξε βουλευτικές εκλογές. Σε λίγα 24 ώρα μέσα, σοσιαλιστές, κομμουνιστές, πράσινοι και το κόμμα του Μελανσόν ανακοίνωσαν ότι θα κατέβουν μαζί στις βουλευτικές εκλογές. Ανακοίνωσαν κοινά ψηφοδέλτια. Αυτό είναι ο εφιάλτης σας. Αυτό φοβάστε. Τη συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων, η οποία θα είναι και η άμεση απάντηση στη συνέχιση αυτής της πολιτικής. Θα ζήσετε το γαλλικό εφιάλτη. Εμείς τι έχουμε να πούμε. Άντε και στα δικά μας. Να είστε καλά.